Επιστήμονες έχουν ανακαλύψει άγνωστα μέχρι σήμερα κύτταρα στο ανθρώπινο μάτι, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της όρασης που έχει χαθεί λόγω κοινών παθήσεων, όπως η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Οι ερευνητές εντόπισαν αυτά τα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή, μια φωτοευαίσθητη δομή στο πίσω μέρος του ματιού που είναι κρίσιμη για την όραση. Τα κύτταρα βρέθηκαν σε δείγματα εμβρυϊκού ιστού που είχαν δωρηθεί. Επιπλέον, οι επιστήμονες αναγνώρισαν τα ίδια κύτταρα σε μοντέλα ανθρώπινου αμφιβληστροειδούς που είχαν αναπτυχθεί στο εργαστήριο. Όταν προσπάθησαν να μεταμοσχεύσουν αυτά τα μοντέλα σε ποντίκια με κοινή οφθαλμική διαταραχή, η όραση των τροκτικών αποκαταστάθηκε. Η επιδείνωση του αμφιβληστροειδούς αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως. Οι τρέχουσες θεραπείες επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση του ρυθμού επιδείνωσης των κυττάρων του αμφιβληστροειδούς και στην προστασία των υγιών κυττάρων. Στη νέα έρευνα, η ομάδα εξέτασε τη δραστηριότητα των κυττάρων σε δείγματα αμφιβληστροειδούς από έμβρια στο εργαστήριο. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν δύο τύπους βλαστοκυττάρων του αμφιβληστροειδούς με υποσχόμενες αναγεννητικές ιδιότητες. Τα ανθρώπινα νευρικά βλαστοκύτταρα του αμφιβληστροειδούς και τα βλαστοκύτταρα του επιθυλίου της χρωστικής του αμφιβληστροειδούς. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι και οι δύο τύποι κυττάρων είχαν τη δυνατότητα να αναπαράγονται. Ωστόσο, μόνο τα πρώτα μπορούσαν να μετατραπούν σε άλλους τύπους κυττάρων του αμφιβληστροειδούς υπό κατάλληλες συνθήκες. Όταν μεταμοσχεύτηκαν στον αμφιβληστροειδή των ποντικών με ασθένεια παρόμοια με την αχρωματοψία, τα βλαστοκύτταρα από τα οργανοειδή μετατράπηκαν σε κύτταρα αμφιβληστροειδούς, που είναι απαραίτητα για την ανίχνευση και επεξεργασία των φωτεινών σημάτων. Αυτά τα νέα κύτταρα αμφιβληστροειδούς τελικά βελτίωσαν την όραση των ποντικών, σε σύγκριση με τα τροκτικά, που δεν έλαβαν καμία μεταμόσχευση κυττάρων. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα αυτών των κυττάρων στην αποκατάσταση της όρασης των ανθρώπων.